Σάλος της είπα, κάμαλα παρετή σου ζητά ο μετά την ανακοίνωση επιδόματος 750 δολαρίων στα θύματα του τυφώνα Χελίν. Από τότε που η Αμερικανίδα Αντιπρόεδρο και η υποψήφια πρόεδρος Κάμαλα Χάρη ανακοίνωσε οικονομική υποστήριξη της τάξης των 750 δολαρίων στα θύματα του τυφώνα Χελίν, πολλοί Αμερικανοί έσπευσαν να σχολιάσουν αρνητικά την απόφαση της κυβέρνηση Biden. Πιο συγκεκριμένα, Αμερικανοί και ξένοι ειδικοί και μη αναφέρουν στο διαδίκτυο πως το ποσό είναι τραγελαφικά χαμηλό και πως σε καμία περίπτωση δεν αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των πλημμυροπαθών. Η Κάμαλα χάρη πριν λίγες ώρες και όντας αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε κατά την διάρκεια ομιλίας της πως το Αμερικανικό κράτος θα παράσχει το ποσό των 750 δολαρίων σε όσους Αμερικανού επηρεάστηκαν από τον καταστροφικό τυφώνα Χελίν. Σύμφωνα με την πολιτικό, με τα χρήματα αυτά τα θύματα του τυφώνα θα αποκτήσουν την δυνατότητα να αγοράσουν απαραίτητα αγαθά που έχουν άμεση ανάγκη. Ο Αμερικανικός λαός, όπως είναι λογικό, είναι έξαλλος με την παραπάνω ανακοίνωση διότι όπως προαναφέραμε, θεωρεί αυτήν την οικονομική υποστήριξη ανεπαρκή. Στο ex-χρήστες ανακαλούν πως την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν και της Κάμα Λαχάρης ανακοίνωσε ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Άλλοι χρήστε μέσων κοινωνική δικτύωση έσπευσαν να τονίσουν το γεγονός πως ο Λευκός Ίκος παράσχει το ποσό των $2.500 δολαρίων σε πρόσφυγες που βρίσκουν καταφύγιο στις ΗΠΑ. Αυτά είναι χρήματα που σκοπό έχουν να υποστηρίξουν τους πρόσφυγες στις οικονομικές τους υποχρεώσεις όπως το ενίκιο, στα τρόφιμα, στην ένδυση κτλ. Πώ γίνεται να δίνεις 750 δολάρια στου Αμερικανού που υποφέρουν και 2.500 δολάρια σε πρόσφυγε. Έχεις απογοητεύσει τον Αμερικανικό λαό, έχεις απογοητεύσει του συμπατριώτε σου, δήλωσε αγανακτισμένο ένας Αμερικανός στο διαδίκτυο. Από την πλευρά του, ο υποψήφιος Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλτ Τραμπ, εν μέρη εκμεταλλευόμενο την κατάσταση, οργάνωσε διαδικτυακό έρανο για την υποστήριξη των θυμάτων του τυφώνα Χελήν. Στόχος του Εράνου ήταν να συγκεντρώσει 1 εκατομμύριο δολάρια, ωστόσο αυτό το νούμερο ξεπεράστηκε μέσα σε λίγες ώρες. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.